γιατί. Γιατί κάποιος μπορεί να γυρίσει και να πει είστε ρατσιστές. Γιατί είμαι ρατσίστρια. Όχι, θέλω αυτό. Συγγνώμη, θα μιλήσει μετά. Μπορεί κάποιος να βγει και να πει σε ρατσιστρια. Κυρία Παρθενοπούλου, είσαι ρατσιστρια. Γιατί είμαι ρατσιστρια. Επειδή θέλω αστυνομία. Επειδή θέλω να ξέρω ότι όλοι είναι υγιείς. Επειδή θέλω κάποιος να με καλύψει. Επειδή θέλω κάποιος να με πληροφορήσει. Εγώ αυτά θέλω σαν νίκη, ρε παιδιά. Εγώ αυτά θέλω σαν νίκη. Και θέλω και απαιτώ κάποιος να θέλω να το πει. Πήγα στο και έκανα ό,τι μπόρεσα να βρουν κάποιοι άνθρωποι εδώ πέρα να πάρουν κάποια ευθύνη. Δηλαδή δεν γίνεται να έρχονται νύχτα και να μπαίνουμε σε ένα ξενοδοχείο. Όπως έγινε σε όλα τα άλλα. Ή να αναγκαστούμε να βγούμε εμείς να βγούμε στους δρόμους, ξέρω εγώ. Αυτή είναι εμένα η αγωνία μου. Και δεν μπορώ, και αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ είναι ότι δηλαδή έχουμε σε αυτό το κράτος πέντε νόμους. Δηλαδή το δικό μου το παιδί να πάει στο σχολείο πρέπει να έχει την καρτέλα, του θα τα πει πάλι ο δάσκαλος και ο Νίκος, την καρτέλα του να είναι εμβολιασμένο και το άλλο το παιδάκι που είναι του Θεού και δεν έχει κανένα πρόβλημα μαζί του θα πάει στο σχολείο να είναι ανεμβολιαστό. Τυπικά πράγματα δηλαδή δεν πρέπει να διατηρηθεί ένας τύπος αυτό το κράτος. Δεν πρέπει η αστυνομία να με καλύψει εμένα. Να είναι με 9 αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα, δηλαδή 2 άτομα στην βάρδια και ο πληθυσμός να έχει αυξηθεί και με τέτοιες συνθήκες και να μου λέει να με πάρει τηλέφωνο, λέει, και θα πούν. Θα πούν, εντάξει. Όλη η Ελλάδα πέφτει στο θέμα, το πρόβλημα δεν είναι μόνο εδώ πέρα. Όλοι αυτοί που είναι εδώ πέρα είναι εδώ στην περιοχή μας πολύ Αφγανοί. Και ο ξέρει και αυτούς οι Ιρακινούς που λένε είναι διάμεσα Ιράκ, Αφγανιστάν και είναι Αφγανοί κι αυτοί. Εμείς σαν δημοτική αρχή τα μαθαίνουμε τελευταία, όπου τα μαθαίνετε εσείς τα μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν μας εκπροεύουν για τίποτα, δεν ξέρουμε για τίποτα κι εμείς. Ο Δήμαρχος Ετάκτος έχει φύγει, δεν μπόρεσε να έρθει εδώ, ήθελε να έρθει εδώ. Εγώ ήρθα εδώ να ακούσω τις απόψεις σας, να δούμε τα θέματά σας και να τα μεταφέρω κάτω στη δημοτική αρχή. Όσον αφορά για την αστυνομία, εδώ πέρα η αστυνομία και η δυναμικότητά του πρέπει να έχει άτομα μέσα, είναι 9 άτομα και έχουμε 12 άτομα. 12 αστυνομικούς εδώ πέρα. Τον άρθρο παραπάνω πρέπει να το ψάξουμε. Σήμερα κάναμε το μπλε στις φορές. Ναι, είχε παραπάνω. Σήμερα είχε παραπάνω κίνηση. Ναι, κάναμε περιστατικά είχε από κάτω. Άλλα περιστατικά που τους μεταναστεύσεις και ήρθανε. Και ήρθανε. Αυτό όσον αφορά για τα παιδιά, για τα σχολεία, για να πάνε μέσα στα σχολεία, άμα δεν υπάρχει αίθουσα ΖΕΠ, δεν μπορούν να βγουνε και αν δεν είναι εμβολιασμένα. Εμείς σαν δημοτική αρχή έχουμε την συντήρηση των κτηρίων. Δεν μπορούμε να πούμε θα μπείτε, δεν θα βγουν τα παιδιά. Αυτό η πρωτοβάθμια εκπαίδευση και το Υπουργείο το αποφασίζει. Ο νόμος της Ελλάδας λέει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες και με τον ΟΗΕ ότι όποιος κατοικεί στην Ελλάδα μπορεί να πάει να μάθει τα γράμματα τα ελληνικά. Μπορούμε. Αλλά εμείς και εδώ για την άνοιξη που το ξέρουμε και το έχουμε το θέμα, τους πιέσαμε για να κάνουν αυτή την αίθουσα που λέγεται, που ονομάζεται ΖΕΠ, για να μπουν μέσα τα παιδιά που έχουν γραφτεί και στην άνοιξη. Πρέπει να είναι εμβολιασμένα για να πούμε εμείς δεν μπορούμε σαν δημοτική αρχή να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Έχουμε μόνο τη συντήρηση. Να σα ρωτήσω, να μιλήσει λίγο και λίγο ο Παγιανίτης και μετά ένα-ένα να πει να πάρει τον λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Είναι ο πρόεδρος της άρχησας. Αυτό το πρόβλημα θα υπάρχει για πολύ καιρό. Και όσο πιο απαλά περάσουμε, τόσο καλύτερα πιστεύω ότι θα είναι. Πρέπει, Νίκη, σου το παρακολουθώ, πρέπει επιγόντως τα καταλήμματα, τι δυναμικότητα είναι σε κλίνες, αυτά τα άτομα θα έρθουν, ούτε ένα παραπάνω. 12 άτομα, 12. Η επόμενη λύση είναι, παιδιά, να έρθουν 50 άτομα σε ένα κατάλημα, 10. Είναι για 10 άτομα. Πολύ μόνο το Ιάκουσα. Πόσα καταλήμματα έχει, για πες μας. Η
διάρκεια από ό,τι ξέρω στη Ξανθόγια, κάτι λένε για Ξανθόγια. Τα Ξανθόγια πόσα. Λοιπόν, πόσες κλίνες. Ξέρεις πόσες κλίνες έχει η Παναγίτσα και πόσες κλίνες έχει ο Άγιος. Γιατί θα κάνουμε την Παναγίτσα. Με το ζόρι, πρέπει ο ιδιοκτήτης να πάρει το ζόρι. Να πάτε στους ιδιοκτήτες να πάρει μετά, άμα θέλετε. Να πάτε στον ιδιοκτήτη. Να το πεις, ξέρεις κάτι, ρε φίλε. Εσύ μπορεί να θέλεις να γεμίσεις την τσέπη σου με λεφτά. Ναι. Εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα σε μια κοινωνία. Πάνω στον ιδιοκτήτη και πες στον ρωτήσω κάτι. Έχετε τώρα εσείς στην Άρισα, έχετε προσφύγει. Εμείς από την πόλη μη, θα πάρουμε τη στιγμή, ετοιμάζουμε ένα χώρο. Είναι στην Άρισα. Λοιπόν, για να φέρουμε. Όλη η δουλειά είναι ότι πρέπει. Προσωπική μου σκέψη και σε συνεννόηση όλοι μαζί. Όλη η δουλειά είναι ότι πρέπει. Πόσες κλίνες είναι η δυναμικότητα, αν έρθουν. Να έρθουν όσες κλίνες είναι η δυναμικότητα, τόσο άτομα. Αυτό το πράγμα, το πρόβλημα που είπαν τα παιδιά στον Άγιο Αθανάσιο, το συγκεκριμένο χώρο εκεί μπορεί να είναι για 20 άτομα. Αυτοί φέρουν 70. Ο ένας είναι πάνω στον άλλον. Η μέρα νύχτα είναι έξω στις παιδικές αρές. Ο άλλος κάνει πόρτα, ο άλλος κάνει πιάτα, ο άλλος κάνει. Έτσι φέρνουν οι άνθρωποι, να σας πω. Όλοι μαζί, μια και είμαστε έτσι. Το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Μπλέξαμε άσχημα. Τώρα εδώ σαν Βεγγορή, τι θα και σαν Παναγίτσα εμείς. Είναι δύσκολο. Έτσι, να μην αφήσουμε ό,τι μπορέσουμε να αντισταθούμε, να αντισταθούμε. Δηλαδή, πρόβλημα στο σχολείο, λέει ο δάσκαλος. Πρόβλημα στο κέντρο υγείας, λέει ο Νίκος. Εσείς, σαν τοπικοί άρχοντες στις κοινότητες στα χωριά μας, έτσι, λέτε ότι η παιδιά είναι δύσκολα. Εγώ θα πω τώρα στη Νίκη και στα παιδιά. Πείτε μας τη γνώμη σας, Γιώργο, Νίκη, τα παιδιά που είναι στο τοπικό συμβούλιο. Τι γνώμη, τι θέλετε να κάνουμε, να αντισταθούμε, να το κάνετε γνωστό στον κόσμο και να κάνουμε αυτό που είπαμε μετά. Τη γνώμη, Νίκη, γνώμη, να την πείτε ξεκάθαρα. Πριν αρχίσει η κοινότητα, πριν αρχίσει η κοινότητα, ο καθένας, εσείς τι γνώμη έχετε, τι θέλετε να κάνουμε, να ακολουθήσουμε εσάς και τελείωσε. Πάρα πολύ όμορφο. Εμείς, ναι. Γιατί άμα πούμε τώρα όλοι 150 άτομα τη γνώμη μας, θα πιάσουμε ένα πρωί. Πώς θα γίνει, εσείς να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε και θα ακολουθήσουμε. Τα πάντα. Βλέπουμε, ακούμε τα προβλήματα. Να σου λέει ο δάσκαλος, έτσι. Τα ίδια πράγματα. Τα πάντα όλα ξεκινάνε από το γιο εσωτερικό. Η ΜΚΟ, η ΔΟΜ, όπως είπες. Και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους τώρα. Ξεκινάει από το γιο εσωτερικό και τη ΜΚΟ και τη ΔΟΜ. Δεν ενημερώνουν κανένα, ούτε αστυνομία ούτε δημοτικά εκεί. Οι συμφωνίες γίνονται όπως γίνονται με τους εκάστοτε ξενοδόχους, παππούς που υπογράφονται συμβόλαια και ο κάθε Δήμος και η αστυνομία το μαθαίνει στο παραπέμπτο. Πώς το μαθαίνει, όταν ξεκινάει το λεωφορείο από εκεί που είναι οι πρόσφυγες, οι λαθρομετανάστες. Με το που ξεκινάει, θα πάει εκεί, τότε το μαθαίνει η αστυνομία, το μαθαίνει και η δημοτική αρχή. Γιώργο, να πω κάτι. Είναι αυτά. Και πώς πρέπει να κινηθούμε. Πώς είναι να μην έρθουμε. Γι' αυτό σας είπα. Όχι, να τους οριοκράτη. Όχι, να μην έρθουμε. Προτείνετε εσείς και εμείς θα ακολουθήσουμε. Πριν από μερικά χρόνια ήταν να γίνει, αν θυμάστε, όχι πια μιλίδα, το ανεμοδρόμιο να φέρουν 1000 άτομα. Θυμάστε που λέγανε για το ανεμοδρόμιο, για το Κοσμαξί. Ξεχάσαμε αυτά. Τότε μπορούσε να επέμβει ο εκάστοτε δήμαρχος και να πει όχι, δεν το επιτρέπω. Και την γλιτώσαμε. Ότι επειδή κάτι του μάθει του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πρέπει εμείς να κάνουμε ένα ψήφισμα το οποίο θα πρέπει να το υπογράψουμε όποιος θέλει βέβαια να το υπογράψει. Ότι εμείς δεν το θέλουμε αυτό, δεν τους θέλουμε αυτούς εδώ. Όλοι δεν υπογράψουμε. Δεν τους θέλουμε αυτούς εδώ, το οποίο αυτό θα το πάμε στο Δήμαρχο και με το Δήμαρχο και ο Δήμαρχος θα το πάει στην Υπουργείο Εσωτερικών. Και που ξέρουμε αν σήμερα το πράγμα δεν έχει κανένα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ξέρουμε ότι θα είναι στην Παναγίστα, δεν ξέρουμε το πότε.